απονομή των 29ων Κορφιάτικων Θεατρικών Βραβείων και ανάμεσα στις νέες κατηγορίες ήταν και το βραβείο Ζωή Λάσκαρη, το οποίο η Επιτροπή αποφάσισε να απονείμει στη γνωστή ηθοποιό Μαρία Κίτσου, η οποία λόγω του βεβαρημένου προγράμματός της δεν παρευρέθηκε στη βράβευση. Ο Μιχάλης Πλεμένος επικοινώνησε με τον πρόεδρο Ελληνικών Βραβείων Δημήτρη Μουζακίτη, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έγινε καμία παρεξήγηση. Η κυρία Κίτσου είχε ενημερώσει με την επιστολή της ότι αποδέχεται το βραβείο Ζωή Λάσκαρη, ότι θα είναι στην απονομή. Όταν ετοιμαζόμασταν να δώσουμε το βραβείο, διαπιστώσαμε ότι η κυρία Κίτσου δεν βρισκόταν στην αίθουσα. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε, δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Από εκεί και πέρα είμαστε υποχρεωμένοι, όταν δεν υπάρχει το πρόσωπο, να το αποσύρουμε. Όχι να το δώσουμε σε άλλον, όπως ακούγονται σε κάποια κανάλια». Έτσι και έγινε. Μετά από λίγο ανέβηκε ο σκηνοθέτης της, ο Μάνος Καρατζογιάννης, είπε ότι επικοινώνησε μαζί της και τον παρακάλεσε να το παραλάβει, γιατί αυτή είχε γυρίσματα για τις Άγριες Μέλισσες. Τώρα, για το θέμα του Βασίλη Τιμισμπίκη. Μπαίνοντας στο Κορσέα, του συζήτησε, λόγω που είχε ένα πρόβλημα στο σπίτι με τη γυναίκα του, να συντομεύσουμε το βραβείο αν μπορούμε νωρίτερα για να μπορέσει να φύγει. Έμαθα όμως ότι μόλις είπαμε το αποσύρουμε, δεν ήξερε το κανονισμό ο Βασίλης και σηκώθηκε και έφυγε. Ο κύριος Μπισμπίκης θεωρείται ότι παρεξήγησε, νόμιζε ότι θα δίνατε το βραβείο Ζωή Λάσκαρη σε κάποιον άλλο καλλιτέχνη, γι' αυτό έφυγε. Μάλλον έτσι θα πίστευσε ο Βασίλης, από ό,τι έμαθα και από ηθοποιούς που ήταν μαζί του και δίπλα, ότι αυτό πίστεψε.